Καλημέρα! Είναι νωρίς το πρωί και ετοιμαζόμαστε να φύγουμε ταξίδι. Αφήνουμε το αυτοκίνητό μας και αναχωρούμε! Πάμε στο αεροδρόμιο! Άλλο ένα Happy Traveler ξεκινάει. Βρισκόμαστε στο αεροδρόμιο Μακεδονία Θεσσαλονίκης και πετάμε μέσω Κωνσταντινούπολης για Νουαξότ. Πού είναι το Νουαξότ? Είναι η πρωτεύουσα της Μαυριτανίας. Πάμε για ένα Happy Traveler ταξίδι στη Δυτική Αφρική. Πριν προχωρήσουμε, θυμίζουμε ότι πριν από κάθε ταξίδι έχουμε φροντίσει για την ταξιδιωτική μας ασφάλεια. Βήκαμε! Πετάμε! Όπως καταλάβατε, σε αυτό το ταξίδι πηγαίνω μόνος. Η Μαυριτανία είναι ένας προορισμός όχι πολύ τουριστικός, όπου γενικότερα οι συνθήκες υγιεινής δεν είναι και ό,τι καλύτερο. Γι' αυτό το λόγο, ένα τέτοιο ταξίδι δεν συνιστάται για οικογένειες με βρέφη. Η οικογένεια λοιπόν έμεινε Θεσσαλονίκη. Εσείς, αν θέλετε προτάσεις για ιδανικούς προορισμούς για οικογένειες, μπείτε στο happytraveler.gr. Μετά από περίπου μία ώρα πτήση, φτάσαμε από Θεσσαλονίκη Κωνσταντινούπολη. Εδώ αλλάζουμε αεροπλάνο. Αποβίβαση! Thank you very much. Bye-bye. Είμαστε στο υπερκαινούργιο και υπερτεράστιο αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης. Είναι το δεύτερο μεγαλύτερο αεροδρόμιο στον κόσμο. Είναι τσίλικο, ευρύχωρο και πεντακάθαρο. Νουαξότ 13:35. Άπειρες πτήσεις. Το 80% των πτήσεων σε αυτό το αεροδρόμιο είναι της Turkish Airlines, η οποία πετάει σε 319 προορισμούς σε όλο τον κόσμο. Και αυτοί οι προορισμοί είναι σε 126 χώρες. Είναι η αεροπορική εταιρεία που πετάει σε περισσότερους προορισμούς στον κόσμο από οποιαδήποτε άλλη. Και το πολύ θετικό είναι ότι υπάρχουν καθημερινές πτήσεις και από Αθήνα και από Θεσσαλονίκη, και έτσι μπορείς να πιάσεις όλες τις αλλαγές από αυτό εδώ το αεροδρόμιο. Παρότι είναι τεράστιο αεροδρόμιο, δεν περπατάς άπειρες ώρες για να φτάσεις εκεί που θες να πας. Έχει κάποια απόσταση να πας από μια άκρη στην άλλη, αλλά γενικά είναι έτσι η διαρρύθμιση που βολεύει πολύ αν πρέπει να αλλάξεις αεροπλάνο εδώ. Και από τον διάδρομο με τις εξόδους ήρθαμε στο βασικό κομμάτι του αεροδρομίου, στην καρδιά του αεροδρομίου. Εδώ είναι όλα τα μαγαζιά, όλα τα φαγάδικα και στο πάνω όροφο τα business lounge. Εδώ έχει πολύ ωραίες αραχτές θέσεις για να ξεκουραστείς. Α, ωραία είναι εδώ, πολύ άνετα. Ρίχνεις και υπνάκο αν έχεις πολύ ώρα αναμονή. Αν θέλετε να δείτε ένα μεγαλύτερο και πιο αναλυτικό βίντεο που κάνουμε βόλτα σε αυτό το αεροδρόμιο και πηγαίνουμε και στο Business Lounge, μπείτε στο κανάλι μας στο YouTube. Το έχουμε ανεβάσει εκεί. Επιβίβαση! Στη δεύτερη πτήση, τη μεγάλη. Αυτή η πτήση πηγαίνει στο Νουαξότ στη Μαυριτανία, αλλά πηγαίνει και στο Ντακάρ στη Σενεγάλη. Θα πάμε και σε Σενεγάλη, σε αυτό το ταξίδι. Αλλά θα το δείτε σε άλλο επεισόδιο. Η πτήση είναι κάπου 8 ώρες. Θα φτάσουμε εκεί τοπική ώρα 6 το απόγευμα. Να, εδώ είναι το Νουαξότ στο οποίο πηγαίνουμε, στη Δυτική Αφρική. Ένα πολύ μεγάλο κομμάτι αυτής της πτήσης είναι πάνω από την έρημο Σαχάρα, τη μεγαλύτερη έρημο του κόσμου. Βλέπουμε λοιπόν τη Σαχάρα από ψηλά και αργότερα σε αυτό το ταξίδι θα πάμε να τη δούμε και από κοντά. Φτάσαμε, προσγειωθήκαμε. Είμαστε Μαυριτανία. Βγήκαμε, κάνει ζέστη. Πάμε στο ξενοδοχείο. Hello. Το αεροδρόμιο βρίσκεται περίπου 30 χιλιόμετρα βόρεια της πρωτεύουσας και τώρα οδηγούμε νότια. Στα δεξιά μας είναι οι ακτές του Ατλαντικού ωκεανού και για να φτάσουμε στο κέντρο θέλουμε περίπου μισή ώρα. Σε αυτό σημείο αξίζει να αναφέρουμε ότι αυτό το ταξίδι είναι full κανονισμένο από το ταξιδιωτικό γραφείο με το οποίο συνεργαζόμαστε. Έχουν τεράστια εμπειρία ταξιδιών στην Αφρική και πολλές οργανωμένες εκδρομές σχεδόν σε όλες τις χώρες της. Σε έναν τέτοιο προορισμό δύσκολα θα σηκωνόμουν να έρθω μόνος. Χρειάζεται η εμπειρία και οργάνωση από τους ειδικούς που έχουν και τις επαφές για να κανονίσουν τα πάντα.
Η πρώτη εντύπωση που σου δίνει ο Αξότη είναι ότι δεν πρόκειται για καμιά πανέμορφη πόλη, έχει όμως το χαρακτήρα της και το ταξιδιωτικό της ενδιαφέρον. Ένα ταξιδιωτικό ενδιαφέρον που εμείς οι αληθινοί ταξιδιώτες αναζητούμε και πολλές φορές δύσκολα βρίσκουμε σε πιο τουριστικούς προορισμούς. Φτάσαμε! Λοιπόν, αυτό είναι το δωμάτιό μας. Πολύ ωραίο δωμάτιο, ευρύχωρο. Είναι και καθαρό, πολύ σημαντικό. Έχει και ψυγείο για να βάλουμε τα διάφορα πράγματα που φέραμε από Ελλάδα. Σοκολατίτσα, μιλαράκια και μπισκότα. Αυτά δεν θέλουν ψυγείο. Λοιπόν, πάω λίγο κάτω να πάρω κάρτα SIM και να αλλάξω λεφτά. Τα τοπικά λεφτά λέγονται ουγγίγια. Αυτό είναι 500 ουγγίγια. Τα 400 είναι περίπου 10 ευρώ. Ο ήλιος έπεσε και από την ταράτσα του ξενοδοχείου βλέπουμε κάτω έναν από τους πιο πολυσύχναστους δρόμους της πόλης. Μια πρώτη ιδέα την παίρνουμε από εδώ πάνω. Περισσότερο όμως ανακαλύψουμε αύριο που θα κάνουμε βόλτες. Ώρα για φαγητό, εστιατόριο του ξενοδοχείου. Οι βόλτες θα ξεκινήσουν από αύριο. Τώρα τρώμε και πάμε για ξεκούραση. Καλή όρεξη. Ψάρι με ρύζι και κόκκινη σάλτσα. Ωραίο είναι. Να βγάλουμε και φωτογραφίες, να ανεβάσουμε και κανένα story. Μας ακολουθείτε στο Instagram, ακολουθήστε και εμένα και την Ηλέκτρα αλλά και το λογαριασμό της εκπομπής μας Happy Traveler GR. Καλημέρα, καλημέρα από Μαυριτανία. Καλημέρα από την πρωτεύουσα Νουαξότ. Εδώ από την ταράτσα του ξενοδοχείου μας φαίνεται το Προεδρικό Μέγαρο, το Ανάκτορο. Από εκείνη την πλευρά δυτικά είναι ο ωκεανός, περίπου στα 2 χιλιόμετρα. Εκεί είναι και το στάδιο της πόλης και από αυτή τη μεριά είναι το κέντρο. Η πόλη έχει αρχίσει να ξυπνάει, ο κόσμος πάει στη δουλειά, τα παιδιά πάνε στο σχολείο και εμείς πάμε να φάμε πρωινό. Και μετά ξεκινάει η εξερεύνηση. Το πρωινό στο ξενοδοχείο είναι αρκετά καλό για μια χώρα που δεν έχει και ιδιαίτερες τουριστικές υποδομές. Αυτό το ξενοδοχείο που μένουμε είναι από τα ελάχιστα καλά ξενοδοχεία της χώρας. Και όταν λέμε καλά, μην περιμένετε τίποτα οχτάστερο. Καλό για τα δεδομένα της Μαυριτανίας. Ωραία μελέτα. Για λόγους υγιεινής, όταν επισκέπτεσαι τέτοιου είδους χώρα, καλύτερα ό,τι λαχανικά φας να είναι μαγειρεμένα. Η Μαυριτανία, όπως και άλλες χώρες της Δυτικής Αφρικής, είναι πρώην γαλλικές αποικίες. Γι' αυτόν τον λόγο, σαν δεύτερη γλώσσα έχουν τα γαλλικά και έχουν και κάποιες άλλες γαλλικές συνήθειες, όπως να τρώνε για ψωμί μπαγκέτα. Και αφού φάγαμε πρωινό, πήραμε τα πράγματά μας και κατεβήκαμε στο ισόγειο. Αναχωρούμε! Πάμε να γνωρίσουμε καλύτερα τον Νουαξότ και τη Μαυριτανία. Εδώ είμαστε πολύ κεντρικά στην πόλη. Είμαστε μέσα στον αστικό ιστό του Νουαξότ. Και έτσι μπορούμε να πάρουμε μια πολύ καλή πρώτη γεύση για τις συνθήκες που επικρατούν στους δρόμους μια απλή καθημερινή. Hello, Mohamed. Hi, how are you? Very good. Yeah. Welcome in Mauritania. Here you speak more French or English? French. So, in French? Bienvenue à Mauritanie. Merci beaucoup. Επίσημη γλώσσα της χώρας είναι τα αραβικά, αλλά όλοι μιλάνε και γαλλικά. Ο πληθυσμός της Νουαξότ είναι περίπου 1 εκατομμύριο κάτοικοι. Ένα από τα 4 εκατομμύρια συνολικά της Μαυριτανίας. Και είναι 4 εκατομμύρια σε μια χώρα που σαν έκταση είναι 10 φορές μεγαλύτερη από την Ελλάδα. Η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της χώρας είναι η Νουαντίμπου στα βόρεια, ένα μεγάλο λιμάνι. Από εκεί και πέρα μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού ζει στα νότια, κοντά στα σύνορα με Σενεγάλη, όπου το κλίμα είναι καλύτερο και υπάρχουν περισσότερες καλλιεργήσιμες εκτάσεις. Τώρα θα μπούμε σε αυτοκίνητο και θα πάμε στο Εθνικό Μουσείο της χώρας για να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Να ξεκινήσουμε με την ιστορία. Οδηγώντας στο κέντρο της πόλης, παίρνεις μια πολύ καλή πρώτη γεύση για το πώς είναι να ζεις εδώ. Κίνηση παντού, πολυκοσμία στα πεζοδρόμια και άπειροι πλανόδιοι πολιτές. Γενικά η χώρα και πιο συγκεκριμένα αυτή η πόλη σου δίνει αυτή την αίσθηση της αραβικής, αφρικανικής μεγαλούπολης.
Τα περισσότερα αυτοκίνητα που κυκλοφορούν εδώ δεν είναι καινούρια, είναι δεύτερη, τρίτη, πέμπτη και έκτη γενιά. Είναι πολύ συχνό φαινόμενο να έρχονται εδώ μεταχειρισμένα αυτοκίνητα από την Ευρώπη και αυτοκίνητα που μπορεί να έχουν καταστραφεί ή έχουν κάποιο σοβαρό τεχνικό πρόβλημα και να τα φτιάχνουν. Γιατί οι κάτοικοι τη Μαυριτανία συγκεκριμένα θεωρούνται πολύ καλοί μηχανικοί. Πρώτα θα ξεκινήσουμε από το Εθνικό Μουσείο τη Μαυριτανία. Το Εθνικό Μουσείο της Μαυριτανίας έχει εκθέματα από όλες τις χρονικές περιόδους αυτής της γεωγραφικής περιοχής της Αφρικής. Τον 8ο αιώνα τα εδάφη ανήκαν στο βασίλειο Τσιγκάνα. Την ίδια περίοδο εξαπλώθηκαν οι Άραβες εδώ. Αργότερα τον 11ο αιώνα εξισλαμισμένοι νομάδες κατέκτησαν τα εδάφη της Μαυριτανίας. Ευρωπαίοι και συγκεκριμένα οι Πορτογάλοι ξεκίνησαν τον 15ο αιώνα να πικήσουν την περιοχή. Ενώ οι Ευρωπαίοι όμως έμεναν κυρίως στις ακτές, οι Άραβες επικράτησαν το 16ο αιώνα στην ενδοχώρα των εδαφών της σημερινής Μαυριτανίας. Στα δυτικά η χώρα βρέχεται από τον Ατλαντικό ωκεανό και στα νότια υπάρχει το ποτάμι Σενεγάλης, το οποίο είναι το φυσικό σύνορο Σενεγάλης και Μαυριτανίας. Τον 19ο αιώνα Άγγλοι και Γάλλοι διείσδυσαν στο εσωτερικό της χώρας και στις αρχές του 20ου αιώνα επικράτησαν οι δεύτεροι. Και έτσι η περιοχή της Μαυριτανίας έγινε γαλλική αποικία. Βασικά στην αρχή το 1903 έγινε γαλλικό προτεκτοράτο και το 1920 επίσημη γαλλική αποικία. Το 1958, μετά από δημοψήφισμα, η χώρα έγινε αυτόνομη δημοκρατία στα πλαίσια της γαλλικής κοινότητας. Βασικά για ένα διάστημα ήταν ενωμένη με τη Σενεγάλη. Μετά έγινε εντελώς αυτόνομη όπως την ξέρουμε σήμερα. Άρα, σαν χώρα η Μαυριτανία, με πρωτεύουσα την Νουακσότ, υπάρχει περίπου 60 χρόνια. Βέβαια, η ιστορία της περιοχής πάει χιλιάδες χρόνια πριν, που λένε ότι εδώ δεν είχε έρημο, αλλά ήταν πιο εύκρατο το κλίμα με πολλά νερά, τροπική χλωρίδα και πλούσια πανίδα. Η Μαυριτανία είναι ανεξάρτητο κράτος από το 1960. Μέχρι τότε ήταν κάτω από τη γαλλική επιρροή το κράτος της Μαυριτανίας και της Σενεγάλης με πρωτεύουσα το Σαν Λουί στη Σενεγάλη. Και όταν έγινε ανεξάρτητο κράτος η Μαυριτανία δεν είχε πρωτεύουσα. Εδώ το Νουακσότ ήταν ένα χωριό και έτσι αναγκάστηκαν να επιλέξουν το Νουακσότ για πρωτεύουσα, χτίσαν κάποια κυβερνητικά κτίρια και άρχισε να αναπτύσσεται. Πλέον είναι μια πόλη ενός εκατομμυρίου κατοίκων. Παραδοσιακά όμως στην περιοχή επικρατούσε ο νομαδικός τρόπος ζωής, χωρίς μόνιμους οικισμούς ή μεγάλες πόλεις, αλλά με προσωρινούς καταβλισμούς. Εντάξει, το μουσείο δεν είναι κάτι υπερεντυπωσιακό, αλλά είναι μια πολύ καλή αρχή για να γνωρίσει την ιστορία αυτής της χώρας και τον τρόπο ζωής των κατοίκων που έχουν ζήσει σε αυτή την περιοχή του πλανήτη. Αυτό είναι το Τσιγκετί, η πιο όμορφη και ιστορική πόλη της χώρας. Θα πάμε να το δούμε από κοντά. Πρώτα όμως έχουμε να γνωρίσουμε λίγο καλύτερα τον Νουακσότ, την πρωτεύουσα της χώρας. Οδηγώντας τους δρόμους της Νουακσότ, καταλαβαίνεις ότι εδώ κυκλοφορούν κάθε λογής οχήματα. Τα επιδιορθωμένα παλιά μοντέλα γνωστών ευρωπαϊκών αυτοκινήτων, κυρίως γαλλικά και γερμανικά, καθώς επίσης κάθε λογής βανάκια, σχολικά λεωφορεία και φορτηγά. Φορτηγά που κουβαλάνε προϊόντα, υλικά κατασκευής, ανθρώπους ή και όλα μαζί. Μοτοσυκλέτες δεν έχει πάρα πολλές, αλλά έχει πολλούς πλανώδιους πολιτές, είτε με καρότσια είτε με καλάθια στο χέρι. Επίσης, ιδιαίτερα χαρακτηριστικό είναι τα πολλά σκουπίδια που βλέπεις κάτω. Οδηγήσαμε σε ένα από τους πιο κεντρικούς δρόμους της πόλης, περάσαμε από μια απλή συνοικιακή υπαίθρια αγορά τροφίμων και συνεχίσαμε για να φτάσουμε σε μια αγορά ζωντανών ζώων. Ήρθαμε λίγο έξω από το κέντρο της πόλης, σε ένα μέρος που γίνεται μεγαλύτερη εμποροπανήγυρη ζώων, ζωντανών, στην πρωτεύουσα. Ένα μεγάλο κομμάτι της οικονομίας της χώρας στηρίζεται στη κτηνοτροφία. Εδώ έχει κυρίως καμήλες, αλλά βλέπουμε και μερικά κατσίκια. Εδώ όμως, σε αυτή την αγορά μπορείς να αγοράσεις και άλλα ζώα, μπορείς να αγοράσεις και αγελάδες και κοτόπουλα και γενικά υπάρχει αυτή η φιλοσοφία. Εδώ στη Μαυριτανία τα ζώα τα αγοράζεις ζωντανά και αυτά που θες να φας. Δηλαδή μια οικογένεια θα πάρει ένα ζώο και θα πάει σπίτι να το σφάξει. Και συμφέρει οικονομικά, αλλά και κυρίως επειδή δεν έχουν ψυγεία. Τα περισσότερα σπίτια εδώ δεν έχουν ηλεκτρικό ρεύμα. Άρα είναι πιο λογικό να αγοράζεις ζωντανό ένα ζώο για να μην χρειαστεί να το βάλεις σε ψυγείο. Κάθε καμήλα ζει περίπου 30 χρόνια. Μια καλή καμήλα, σχετικά νεαρή και υγιής, μπορεί να κοστίσει και 1000 δολάρια. Οι οικογένειες φέρνουν εδώ τις καμήλες για να τις πουλήσουν. Για παράδειγμα, μια οικογένεια μπορεί να στείλουν ένα μέλος της οικογένειας εδώ πέρα με 5-10 καμήλες, με σκοπό να κάτσουν κάνα μήνα όσο χρειαστεί για να τις πουλήσουν.
Ποτέ δεν έχω βρεθεί ανάμεσα σε τόσες πολλές καμήλες. Πάντως πολύ ήσυχες είναι και εξοικειωμένες με τους ανθρώπους. Αυτά εδώ τα σπιτάκια για αυτούς που έρχονται να πουλήσουν και να αγοράσουν παρέχουν φαγητό και μέρος για ξεκούραση και είναι δωρεάν. Απλώς αυτοί που τα έχουν μετά παίρνουν μια προμήθεια από την αγοροπολισία. Ahmed, do you eat the camel? Yeah, yeah. The meat of the camel. Okay. I like it very well. Αυτό είναι μοσχαρίσιο κρέας, αλλά γενικά εδώ τρώνε και τις καμήλες. Που εδώ είναι οι καμήλες, από εκεί είναι οι αγελάδες. Πώς πας στο σούπερ μάρκετ και είναι χωρισμένα τα προϊόντα, κάπως έτσι. Και έχει φυσικά καταλογή ζωντανού που ζει εδώ στην περιοχή. Έχει πολλές κατσίκες, γαϊδούρια και εδώ οι αγελάδες. Κάτι που παρατηρείς εδώ είναι ότι οι αγελάδες είναι αρκετά αδύνατες. Δεν είναι καλοζωισμένες, έτσι παχές αγελάδες σαν αυτές που έχουμε συνηθίσει στην Ελλάδα. Αυτές οι παραδοσιακές άσπρες ή γαλάζιες φορεσιές που φοράνε οι άντρες λέγονται μπουμπού. Ο καθένας έχει την μπουμπού του και υπάρχουν πιο επίσημες και υπάρχουν και πιο καθημερινές. Συνήθως όσο πιο μπλε είναι, πιο επίσημη είναι. Όλοι οι υπάλληλοι στις δημόσιες υπηρεσίες, οι δάσκαλοι κτλ. Φοράνε τέτοια στη δουλειά τους. Φοράνε μια μπουμπού. Ωραία, πολύ ενδιαφέρον ταξιδιωτικά μέρος. Λίγο βρώμικα είναι, μυρίζει πάρα πολύ από τα ζώα. Κάτι που δεν μπορούμε να σας μεταφέρουμε την εικόνα. Αλλά λογικά το φαντάζεστε. Μπήκαμε πάλι στο βανάκι μας και φύγαμε από την υπαίθρια αγορά ζώων. Πάμε τώρα προς το κέντρο της πόλης. Στη διαδρομή είδαμε ότι ζώα δεν πωλούνται μόνο σε αγορές σαν αυτή που πήγαμε πριν, αλλά και χύμα στο δρόμο. Σε πολλά σημεία μπορείς να δεις μικρά κοπάδια στην άκρη του δρόμου. Αν εκεί που οδηγείς δεις κάτι που σου αρέσει, σταματάς και το αγοράζεις. Ένα από τα πράγματα που με έχετε ρωτήσει άπειρες φορές σε αυτό το ταξίδι ηλεκτρονικά έχει να κάνει με την ασφάλεια. Αν είναι ασφαλής χώρα και αν υπάρχει εγκληματικότητα. Η απάντηση σε αυτό το ερώτημα θα ανέβει σε βίντεο στο κανάλι μας στο YouTube. Επίσης είναι σημαντικό σε ένα τέτοιο ταξίδι, βασικά και σε τέτοιες περίεργες χώρες, αλλά σε οποιαδήποτε χώρα του πλανήτη και αν επισκεφτείς, να έχεις ταξιδιωτική ασφάλεια, επειδή ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να πάει στραβά. Ταξιδιωτική ασφάλεια και σε βοηθάει σε περίπτωση που κάτι πάει στραβά, αλλά γενικότερα σε βοηθάει να νιώθεις πιο άνετα, να νιώθεις ότι είσαι καλυμμένος. Και αυτό το αίσθημα ασφάλειας σε ένα ταξίδι είναι αυτό που σε βοηθάει να το απολαύσεις καλύτερα. Αν έχετε έτσι και ένα μικρό αίσθημα ανησυχίας για κάποιο ταξίδι σας, το λιγότερο που μπορείτε να κάνετε είναι να έχετε ταξιδιωτική ασφάλεια. Αυτό σε βοηθάει να απολαύσεις το ταξίδι περισσότερο. Και είναι πάρα πολύ εύκολο να κλείσεις ταξιδιωτική ασφάλεια. Μπαίνεις στην ιστοσελίδα του νούμερο 1 Οργανισμού Ταξιδιωτικής Ασφάλειας και Βοήθειας Παγκοσμίως και κλείνεις την ασφάλεια για το επόμενο ταξίδι σου. Όλη αυτή η πόλη του Νουαξότ φτιάχτηκε τα τελευταία 50 χρόνια. Πριν από το 1960 που δεν υπήρχε το κράτος της Μαυριτανίας. Όλο αυτό το μέρος ήταν απλά έρημος. Επιστρέψαμε στο κέντρο της πόλης και πάμε σε ένα μέρος που έχει πολλά παραδοσιακά είδη λαϊκής τέχνης. Πολλά πράγματα φτιαγμένα με δέρμα, με ξύλο και με πέτρα. Τεράστια ποικιλία σε πετρώματα έχει αυτή η χώρα. Α, πολύ τέλεια αυτά τα πουφ. Και πολύ παραδοσιακά. Το ωραίο με όλα αυτά είναι ότι είναι φτιαγμένα εδώ στη Μαυριτανία. Συνήθως πλέον όταν πηγαίνουμε σε ένα ταξιδιωτικό προορισμό, όλα τα σουβενίρ έχουν έρθει από την Κίνα. Ενώ είσαι μέσα σε μια μεγάλη πόλη, που σε πολλά σημεία η εικόνα που βλέπεις είναι σαν να είσαι σε ένα χωριό. Οι γυναίκες εδώ φτιάχνουν χειροποίητο χαλί ψάθινο, το οποίο θέλει 2 με 3 μήνες για να γίνει. Αν και πολλά πράγματα που χρησιμοποιούν εδώ στην καθημερινότητά τους είναι εισαγωγής, κυρίως από την Κίνα, υπάρχουν και πολλά πράγματα που ακόμα φτιάχνουν μόνοι τους για οικονομικούς λόγους. Μπορεί να τους παίρνει πολύ καιρό για να φτιάξουν κάτι, αλλά τους κοστίζει πολύ λιγότερο. Έχουν εδώ τα σπίτια τους και μπροστά έχουν στήσει μικρά μαγαζάκια. Bijou. Oui, bijou. Bijou, oui. Ça c'est collier, ébène, ébène avec inda. Inda, ça c'est collier. Collier pour les femmes, oui. Collier pour les femmes. Et ça, ça c'est coûte
à peu près 30 euros. 30 euros. 30 euros. Oui, 30 euros tout. Tout 30 euros. Εννοείται πως αν θες να πάρεις κάτι από εδώ, ο κανόνας λέει ότι πρέπει να παζαρέψεις. Τιμές σε καρτελάκια δεν υπάρχουν. This how much? Sir, yeah. Sir. And this? Yeah, this is very big. Όλη αυτή εδώ η περιοχή της πόλης είναι κάπως έτσι, είναι απλά σπίτια, τα οποία αν τα δεις από ψηλά, μοιάζουν με ξύλινες καλύβες. Ωραία, και τώρα που μεσημέρι θα πάμε για φαγητό και μετά θα συνεχίσουμε τη βόλτα μας στην πρωτεύουσα. Είμαστε σε ένα τοπικό συνοικιακό μαγαζί με φαγητό, στο οποίο τρώνε πολύ ντόπιοι. Σουπίτσα. Αν θέλετε να δείτε αναλυτικά το βίντεο από αυτό το γεύμα και άλλα πράγματα που δοκιμάσαμε στη Μαυριτανία, καθώς και πολλά ακόμα food vlogs, μπείτε στο κανάλι μας στο YouTube. Το κυρίως κοτόπουλο στη σχάρα και ένα ρύζι με κιμά. Αυτό το ρύζι με κιμά το τρώνε πολύ και σαν κυρίως γεύμα. Είδα πολλούς που παραγγείλαν και το ρύζι με αυτή τη σάλτσα, με αυτό το κιμά. Είναι πολύ νόστιμο. Και αν το πάρει σαν κυρίως πιάτο, πρέπει να είναι πολύ οικονομικό. Το κοτόπουλο είναι πολύ νόστιμο και είναι και καλοψημένο. Τίμιο φαγητό. Φρεσκομαγειρεμένο και καθαρό. Και ενημερωτικά, αυτό το πιάτο που πήρα είναι τέταρτο κοτόπουλο, ούτε καν. Το κάνει περίπου 2,5 ευρώ. Και μια πίτσα μαργαρίτα μεγάλη, μεγάλη, τεράστια δηλαδή, κάνει λίγο λιγότερο από 4 ευρώ. Καλές τιμές έχει εδώ. Ωραία φάγαμε. Πάμε τώρα βόλτα να χωνέψουμε. Πάμε τώρα σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο με τη συνέχεια του Happy Traveler. Για την ώρα κάντε like στη σελίδα της εκπομπής μας στο Facebook και ακολουθήστε στο Instagram και εμένα και την Ηλέκτρα αλλά και το λογαριασμό της εκπομπής μας, Happy Traveler GR. Τα λέμε σε λίγο. Επιστρέψαμε στο Happy Traveler. Βρισκόμαστε στην Ουαξότ, την πρωτεύουσα της Μαυριτανίας. Και πριν προχωρήσουμε με το ταξίδι μας, θυμίζουμε ότι πριν ξεκινήσουμε για οποιονδήποτε προορισμό, έχουμε πρώτα φροντίσει για την ταξιδιωτική μας ασφάλεια. Ήρθαμε στη μεγαλύτερη αγορά της Ουαξότ. Είναι η κεντρική αγορά της πόλης, που λέγεται Marché Capital. Αυτά εδώ είναι μπουμπού. Είναι αυτά που φοράνε οι άντρες. Είτε άσπρα είτε γαλάζια. Εδώ μπορείς να βρεις τα πάντα. Ρούχα, παπούτσια, αλλά και τρόφιμα. Τα περισσότερα καινούρια πράγματα εδώ πέρα, όταν βλέπετε καινούρια, είναι κατευθείαν εισαγωγές από την Κίνα. Ό,τι βαμβακερά πουλάνε εδώ είναι από τη Σενεγάλη. Όλα αυτά τα βαμβακερά είναι από τη Σενεγάλη. Έχουν και μια μικρή παραγωγή οι Μαυριτανοί στη νότια άκρη της χώρας τους κοντά στη Σενεγάλη, αλλά η μεγαλύτερη ποσότητα είναι από Σενεγάλη. Σε ποιον αρέσουν αυτές οι αγορές, πείτε μας αν θέλετε να σας δείχνουμε περισσότερες αγορές στα ταξίδια μας και πείτε μας επίσης εσείς όταν ταξιδεύετε αν σας αρέσει να πηγαίνετε σε τέτοιες αγορές. Βρείτε μας στο Instagram και αφήστε σχόλιο. Και εδώ πήρα μεταχειρισμένα ρούχα. Πάρα πολλά είναι. Από αυτή τη μεριά είναι το καινούριο κομμάτι της αγοράς, καινούριο κτίριο που χτίστηκε τα τελευταία 2-3 χρόνια. Παλιά και από εδώ ήταν αυτές οι τσίγκινες παράγκες που βλέπουμε από την άλλη μεριά. Και τώρα γενικά προσπαθούν λίγο να αναβαθμίσουν το χώρο, να φτιάξουν λίγο καλύτερα κτίρια για να στεγάσουν μέσα όλους τους μικροπολιτές. Εδώ είναι το εσωτερικό τμήμα της αγοράς, πολύ ωραία είναι εδώ, δεν κάνει πολύ ζέστη. Οι αγορές στο πιο πολύ κόσμο τον έχουν μεσοβδόμαδα και κυρίως το πρωί, 8 με 10 το πρωί, στο πιο πολύ κόσμο εδώ πέρα. Πολύ ιδιαίτερη εμπειρία στην αγορά, εδώ στην Ουαξότ.
Ήρθαμε σε ένα μέρος που έχει σουβενίρ, βασικά είδη λαϊκής τέχνης. Εδώ δεν έχει πολλά σουβενίρ αυτή η χώρα, γιατί δεν είναι πολύ τουριστική χώρα. Με δυσκολία μπορείς να βρεις μαγνητάκια για να αγοράσεις. Και έχουμε έρθει σε ένα μέρος που έχει μαγνητάκια. Πάμε να δούμε τι μαγνητάκια έχει. Τοπικά προϊόντα εδώ μπορείς να πάρεις σαν σουβενίρ τις φορεσιές τους που έχουν, καμιά τσάντα, κανένα μουσικό όργανο. Δεν έχει τεράστια ποικιλία. Διάφορες κατασκευές με ξύλο είναι πολύ δημοφιλείς, όπως οι μάσκες. Ήρθαμε σε ένα σπίτι που υπάρχει μια γκαλερί τέχνης. Βασικά είναι ένα εργαστήριο που φτιάχνουν πράγματα και τα πουλάνε εδώ πέρα. Αυτά όλα είναι φτιαγμένα πάνω σε ξύλα που έχουν μαζευτεί από τη θάλασσα. Αυτή είναι μια πολύ ιδιαίτερη τεχνοτροπία που πάνω στο ξύλο βάζει μια φωτογραφία και μετά το βάφει. Έχουμε τίποτα να φάμε. Όλο και κάτι έχει η μαγική τσάντα του Happy Traveler. Μιλαράκι. Έφτασε και μέχρι τη Μαυριτανία. Έφερα μερικά μαζί για να τρώω και φρέσκα πράγματα, επειδή εδώ δεν υπερεμπιστεύομαι τα φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Δεν ξέρω πώς έχουν πληθεί. Και είναι και ελληνικό μήλο. Από τη Ζαγορά του Πηλίου. Ό,τι καλύτερο. Αυτό είναι το μεγαλύτερο τζαμί της πόλης και το μεγαλύτερο βασικά τζαμί σε όλη τη χώρα, σε όλη τη Μαυριτανία. Είναι επίσης το πιο έτσι μεγαλοπρεπές κτίριο στην πρωτεύουσα. Είναι ένα τζαμί που χτίστηκε με χρήματα από τη Σαουδική Αραβία, με την οποία η Μαυριτανία έχει πολύ κοντινές σχέσεις. Στη Μαυριτανία ο πληθυσμός είναι 100% μουσουλμάνοι και συγκεκριμένα μουσουλμάνοι Σουνίτες, όπως αυτοί της Σαουδικής Αραβίας. Είναι λίγο αυστηρή εδώ πέρα στα θέματα θρησκείας και γι' αυτό ο λόγος σαν επισκέπτης, σαν είσαι αλόθρησκος, δεν μπορείς να μπεις στο τζαμί όπως σε άλλες χώρες. Έχουμε έρθει Οκτώβριο, προς τα τέλη Οκτωβρίου και έχει πάρα πολύ ζέστη, είναι σαν καλοκαίρι, 35 βαθμούς. Ανεβήκαμε σε ένα ψηλό κτίριο που βρίσκεται απέναντι από το τζαμί για να το δούμε από ψηλά. Wow, τέλεια θέα έχει από εδώ πέρα. Βασικά, όχι μόνο για να δούμε το τζαμί, ολόκληρη την πόλη μπορείς να δεις από εδώ πάνω. Αυτό τεράστιο, μοντέρνο κτίριο εκεί πέρα είναι το Υπουργείο Οικονομικών και η Κεντρική Τράπεζα της χώρας. Και αυτό από πίσω, το πάρκο είναι το Προεδρικό Μέγαρο. Ωραία ήταν αυτή η οπτική από ψηλά. Φεύγουμε τώρα από εδώ. Ήρθαμε στο λιμάνι του Νουαξότ. Εδώ είναι το μέρος που έρχονται τα ψαροκάικα και πουλάνε την πραμάτια τους. Εδώ είναι η ψαραγορά της πόλης. Νάντι λοιπόν η παραλία του Νουαξότ, το λιμάνι της πόλης. Βασικά όταν λέμε λιμάνι μην νομίζω ότι θα δούμε προβλήτες και τέτοια. Αυτά θα τα δείτε στο μεγάλο λιμάνι στην άλλη πόλη βόρεια. Εδώ, επειδή είναι αβαθή τα νερά, οι βάρκες μόνο που μπορούν να προσεγγίσουν την ακτή είναι αυτές οι μικρές. Όλα αυτά εδώ είναι ψαρόβαρκες. Και ο κόσμος είτε αράζει, κάνει μπάνιο και από εκεί είναι η ψαραγορά. Βγαίνουν οι ψαράδες, έχουν την πραμάτια τους και πηγαίνει ο κόσμος και αγοράζει. Οι μεγάλες εταιρείες που είναι πολυεθνικές από το εξωτερικό που δραστηριοποιούνται στην Αλία, στην περιοχή, έχουν τα καράβια τους στο λιμάνι το μεγάλο της χώρας που είναι στο Νουακίμπου, βόρεια από εδώ στην άλλη πόλη. Εδώ, ό,τι έχει να κάνει με Αλία είναι μικροί ψαράδες. Και για να τους βοηθήσει το κράτος, τους δίνει βάρκες και επίσης έχει φτιάξει αυτές τις εγκαταστάσεις για να μπορούν να αποθηκεύουν τα ψάρια τους αλλά και να τα πουλάνε. Κάνει ό,τι μπορεί το κράτος για να μειωθεί η ανεργία. Επειδή ο πληθυσμός της χώρας είναι μικρής ηλικίας, πολύ νεαροί και επίσης υπάρχουν πάρα πολλοί άνεργοι.
Ένας ψαράς που βγάζει τα ψάρια του έχει την επιλογή να πάει να τα πουλήσει στις αγορές τροφίμων της πόλης, είτε να πάει σε αγορές που έρχονται χονδρέμποροι και αγοράζουν. Ατλαντικός ωκεανός. Συνολικές ακτές της Μαυριτανίας είναι 580 χιλιόμετρα. Η αλεία μαζί με την εκμετάλλευση των κοιτασμάτων σιδήρου της χώρας αποτελούν τους σημαντικότερους τομείς της μαυριτανικής οικονομίας. Η αλεία όμως είναι και η βασική πηγή τροφής για τους ντόπιους. Εδώ τα κρέατα είναι ακριβά, αναλογικά με το εισόδημά τους, ενώ τα ψάρια πολύ φθηνά. Εδώ που είναι πολλοί κόσμος μαζεμένος, βοηθάει ο ένας τον άλλο να βγάλουν έξω τις βάρκες. Επειδή δεν μπορεί ο καθένας να βγάλει μόνος του τη βάρκα του, όλοι βοηθάνε όλους. Το σκηνικό εδώ είναι σαν πίνακα ζωγραφικής. Είναι που είναι όμορφος ωκεανός, αυτή η πολυκοσμία ζωντανεύει το χώρο και οι χιλιάδες βάρκες, εντυπωσιακότατη εικόνα. Το ενδιαφέρον είναι τα χρώματα στις βάρκες, έχουν πάρα πολύ όμορφες. Κάτι τόσο καθημερινό και κάτι τόσο ιδιαίτερο σαν εικόνα για εμάς. Νομίζω όλες αυτές οι βάρκες, οι ξύλινες με τα πανέμορφα χρώματα και ο κόσμος εκεί που κάθεται, νομίζω ότι από μόνο ότι είναι πολύ ιδιαίτερο. Και ναι, μέχρι στιγμής είναι σίγουρα η πιο ιδιαίτερη εικόνα αυτού του ταξιδιού. Και σίγουρα η εικόνα που όταν ανέβασα φωτογραφία στο Instagram μου γράψατε ότι σας ξετρέλανε. Tomorrow what time they go? It depends, but between 7 and 8. Σήμερα επειδή είναι Παρασκευή και είναι αρχεία δεν πηγαίνουν για ψάρεμα, λίγοι πηγαίνουν. Αύριο 7 το πρωί μπαίνουν μέσα για να ψαρέψουν. Πάμε σε ένα mini market να πάρουμε νερά και να χαζέψουμε τι άλλα προϊόντα έχει. Τι mini market, υπερκανονικό σούπερ μάρκετ είναι αυτό. Με άπειρα προϊόντα. Για να δούμε τι πράγματα έχει. Τα περισσότερα πράγματα εδώ πέρα είναι εισαγωγής. Χουρμάδες, αυτά είναι δικά τους. Τι είναι αυτό, ρε. Τι είναι αυτό. Λοιπόν, εδώ δεν έχει αλκοόλ, δεν πίνουν αλκοόλ. Και γι' αυτό λόγο έχει πολύ περίεργα αναψυχτικά, χυμούς και τέτοια. Αυτό εδώ λέει ότι είναι με μέλι και με σπόρα από βασιλικό. Θα πάρω αυτό που είναι με μάγκο. Και αυτό έχει σποράκια μέσα. Βασιλικού. Όλα εισαγωγής. Ψάχνω να βρω παραδοσιακά σνακ Μαυριτανίας και δεν παίζουν. Είναι όλα εισαγωγής. Όπως και να έχει, πάντα έχει ενδιαφέρον μια επίσκεψη σε σούπερ μάρκετ. Καταλαβαίνεις τι τρώνε οι ντόπιοι μιας χώρας. Ακόμα και αν τα πάντα είναι εισαγωγής. Αλλά εντάξει, η αλήθεια είναι ότι τρώνε πολλά πράγματα δικά τους, όπως ψάρια, κρέατα, λαχανικά, όλα αυτά τα παράγουν εδώ. Λαχανικά, όσα μπορούν να παράγουν στην έρημο. Προς τα νότια κυρίως παράγονται τα περισσότερα και έρχονται εδώ στην πρωτεύουσα. Το τι είναι? Έχει στο σούπερ μάρκετ κάτι μικρά πακετάκια σε αλουμινόχαρτο που είναι τοπικό φαγητό και το πουλάνε έτσι. Ούτε εταιρεία ούτε τίποτα. Κάποιος το φτιάχνει και τα πουλάει εδώ πέρα. Θα πάρω να δω πώς είναι. Για αυτά πλήρωσα 3 ευρώ. Επιστρέψαμε στο ξενοδοχείο. Πάμε εκεί να δοκιμάσουμε τους χυμούς που πήραμε. Έχω μεγάλη περιέργεια να δω τι είναι αυτό. Κανείς δεν ήξερε να μου πει, δεν μπορούσε να μου εξηγήσει. Food λέει local food. Α, το πουλάει έτσι στο σούπερ μάρκετ στην άκρη, χωρίς. Δηλαδή δεν το έχει φέρει κάποιος κανονικός τρομηθευτής. Δεν ξέρω αν είναι και ασφαλές να το φάω. Αλλά θέλω να δω τουλάχιστον τι να το μυρίσω. Έχει μια λίγο ομοίηφη.
Είναι άγευστο. Δεν νομίζω ότι τρώγεται έτσι. Κάτι το κάνεις αυτό. Αλλά δεν έχω ιδέα τι είναι. Δεν είναι πολύ ωραίο. Εντάξει. Νομίζω ότι έτσι το λίγο το αντέχει το στομάχι μου. Αυτός ο χυμός μάγκος. Μάγκος. Αυτός ο χυμός μάγκο καλός ήταν. Πάμε να δούμε και αυτόν εδώ. Εντάξει, καλό είναι, καλό είναι. Μ' αρέσει το μάγκο σαν γεύση. Εντάξει, φτάνει. Ας πιω και λίγο νερό. Τίποτα δεν σε ξεδιψάει καλύτερα από το νερό. Τελεία και παύλα. Και καθώς έπεφτε ο ήλιος, επιστρέψαμε στην παραλία για να δούμε το ηλιοβασίλεμα. Εντάξει, δεν θα το κρύψω, μου λείπει πολύ η οικογένεια. Είναι τόσο διαφορετικό να ταξιδεύεις με τους ανθρώπους που αγαπάς. Και όταν το έχεις κάνει τόσες πολλές φορές, νιώθεις ένα τεράστιο κενό μέσα σου όταν πηγαίνεις μόνος. Ακόμα όμως και αν μου λείπει η οικογένεια, νιώθω πως είναι μαζί μου. Και κυρίως νιώθω πως είστε όλοι εσείς μαζί μου. Αυτή είναι η μαγεία αυτής της εκπομπής, αυτή είναι η μαγεία του Happy Traveler. Όπου πηγαίνουμε σαν εκπομπή, μαζί μας έρχεστε και όλοι εσείς. Σε κάθε βήμα, σε κάθε κύμα που σκάει, σε κάθε ηλιοβασίλεμα κάθεστε δίπλα και παρατηρείτε μαζί τη μαγεία της φύσης. Αυτές τις στιγμές που ζούμε σε αυτή την εκπομπή τις μοιραζόμαστε μαζί σας και αυτό μας κάνει ακόμα πιο ευτυχισμένους. Αυτό μας κάνει αληθινούς Happy Traveler. Και ελπίζουμε όλα αυτά τα 5 χρόνια, τα 185 επεισόδια και οι σχεδόν 70 χώρες σε όλο τον κόσμο έχουν φέρει τον πλανήτη Γη πιο κοντά σας και εσάς πιο κοντά σε εμάς. Τι κάνετε, πώς πάει το μωρό μας? Καλά είναι το μωράκι μας, πολύ καλό, μεγαλώνει. Πω, μου έχετε λείψει πάρα πολύ, άντε να πάμε το επόμενο ταξίδι μαζί. Καλημέρα, καλημέρα από το Νουαξότ της Μαυριτανίας. Σήμερα θα φύγουμε από την πρωτεύουσα και θα οδηγήσουμε βόρεια να πάμε προς την έρημο, προς τη Σαχάρα. Θα πάμε να δούμε τα πιο ιστορικά και όμορφα σημεία αυτής της χώρας. Πάμε να φάμε πρωινό και αναχωρούμε. Αν σας πω ότι αυτό το ταξίδι εδώ πέρα είναι οργανωμένο από το ταξιδιωτικό μας γραφείο και όχι μόνο είναι οργανωμένο. Είμαι με εκδρομή του ταξιδιωτικού γραφείου. Το ταξιδιωτικό γραφείο, το Κοσμόραμα που συνεργαζόμαστε, κάνει κλασικές τουριστικές εκδρομές σε πολύ δημοφιλείς ταξιδιωτικούς προορισμούς, αλλά έχει και πολλές εκδρομές σε πιο ψαγμένα μέρη, σε πιο ιδιαίτερα μέρη που δεν πηγαίνουν πολλοί τουρίστες. Είναι αυτές οι εκδρομές που νομίζω ότι ξεχωρίζουν αυτό το συγκεκριμένο ταξιδιωτικό γραφείο, που το πηγαίνουν ένα βήμα μπροστά. Αν θέλετε λοιπόν να μάθετε για τέτοιες πιο διαφορετικές εκδρομές σε χώρες που δεν πηγαίνει πολλοί κόσμος, μπείτε στο site τους, εκεί έχουν πολλές πληροφορίες. Αποχαιρετούμε και το δωμάτιό μας εδώ στην Νουαξότ. Θα ξανάρθουμε όμως αυτό το ξενοδοχείο, θα έρθουμε στη συνέχεια του ταξιδιού, επιστρέφοντας από το βορρά της Μαυριτανίας. Θα ξαναπεράσουμε ένα βράδυ να μείνουμε στην Νουαξότ, πριν συνεχίσουμε το ταξίδι μας νότια προς Σενεγάλη. Αλλά αυτά θα δείτε σε άλλο επεισόδιο. Φεύγουμε τώρα. Με τέτοια οχήματα θα πάμε στην έρημο της Μαυριτανίας. Θα είμαστε ένα κομβόι με 6 τέτοια οχήματα. Είναι ένα από αυτά τα ταξίδια που δύσκολα τα κάνεις αλλιώς. Ça va? Très bien. Vous? Très bien. Très bien, très bien. Ça va, le voyage? Ο Μουχτάρ είναι ο οδηγός μας. Ah oui, Μουχτάρ le chauffeur. Μουχτάρ le chauffeur. Ah oui. Hey!
Εντάξει, τρελή εμπειρία η οδήγηση σε αυτούς τους δρόμους. Τεράστιες ευθείες, έρημος δεξιά-αριστερά και συνολικά έχουμε σήμερα να διανύσουμε 500 χιλιόμετρα για να φτάσουμε στο Ατάρ, που είναι βορειοανατολικά από το Νουαξότ. Επειδή η διαδρομή είναι μεγάλη, κάναμε συχνά κάποιες μικρές στάσεις για να ξεπιαστούμε αλλά και να θαυμάσουμε το τοπίο. Το ενδιαφέρον είναι ότι καθώς οδηγείς, το σκηνικό δεξιά και αριστερά αλλάζει συνεχώς. Αλλάζει κυρίως το χρώμα του εδάφους και το είδος της άμμου. Καμήλες! Ένα κοπάδι με καμήλες! Και εδώ το σκηνικό είναι εντελώς διαφορετικό. Έχει πρασινάδα, επειδή υπάρχουν υπόγεια νερά. Έχουμε κάνει αμέτρητα road trip, ταξίδια με αυτοκίνητο, σε πολλά σημεία του πλανήτη. Ομολογώ πως αυτό εδώ είναι ένα από τα πιο ξεχωριστά, είναι ένα από τα κορυφαία. Είμαστε σε ένα μικρό χωριό στη μέση της διαδρομής, το οποίο λέγεται Ατζουζίτ. Έχει περίπου 1000 κατοίκους και οι περισσότεροι είναι κτηνοτρόφοι. Καθώς βγαίνεις από την πρωτεύουσα και κινείσαι στην επαρχία, το σκηνικό είναι εντελώς διαφορετικό. Γι' αυτό ισχύει για κάθε χώρα στον κόσμο. Γι' αυτό λέμε πως για να γνωρίσεις καλά μια ξένη χώρα, πρέπει να φύγεις από την πρωτεύουσα και να εξερευνήσεις την επαρχία. Ειδικά εδώ στη Μαυριτανία, αυτό ισχύει με τα χίλια. Αυτό είναι ο μοναδικός οικισμός σε αυτή εδώ την περιοχή ανάμεσα σε Ατάρ και Νουαξότ. Είναι το μόνο μέρος που μπορείς να αράξεις και να πιείς ή να φας κάτι. Αυτά είναι κάτι ανάμεσα σε σκηνές και σπιτάκια. Σε ένα τέτοιο θα κάτσουμε και θα πιούμε ένα τσάι. Τσάι στη Σαχάρα. Πολύ ενδιαφέρουσα κατασκευή. Έχει και τηλεόραση. Διάλειμμα! Να φάμε κάτι, ένα σνακ. Ωραία, στο καλύτερο μέρος. Εδώ σαν βεδουίνος της ερήμου θα φάω. Λοιπόν, αυτά είναι μπισκότα με πίτουρο και βρώμης και σιταριού και κρυθαριού. Τέλεια! Και έχουν μέσα κρέμα από ταχύνη ολικής άλεσης. Όσο πηγαίνουμε πιο βόρειο-ανατολικά, τόσο πιο βαθιά μέσα στη Σαχάρα μπαίνουμε. Η πόλη που πηγαίνουμε, το Ατάρ, έχει 22.000 κατοίκους. Και μετά θα συνεχίσουμε για να φτάσουμε σε κάποιες άλλες πιο μικρές και ιστορικές πόλεις αυτής της χώρας. Μπισκοτάκι κανείς, κερνάω. Thank you. Και τσαχάκι. Τσάι στη Σαχάρα. Τσαγάκι και μπισκοτάκι. Τι καλύτερο. Ωγα. Συνεχίζουμε. Μπήκαμε λοιπόν πάλι στο αμάξι και συνεχίσαμε βόρειο-ανατολικά για να φτάσουμε στο Ατάρ. Και ενώ κάπου εδώ ολοκληρώνεται αυτό το πρώτο μέρος του ταξιδιού μας στη Μαυριτανία, μπορώ να πω πως τώρα ξεκινάει το αληθινό road trip. Τώρα ξεκινάει το ενδιαφέρον κομμάτι αυτού του ταξιδιού. Ενδιαφέρουσε πρωτεύουσα, αλλά όχι κάτι πάρα πολύ όμορφο. Είμαι σίγουρος ότι δεν ξετρελαθήκατε. Λοιπόν, ξέρω ότι θα ξετρελαθείτε με το επόμενο επεισόδιο. Ξέρω ότι θα ξετρελαθείτε με τα μαγικά τοπία που θα συναντήσουμε στην έρημο Σαχάρα. Τις οάσεις, το μάτι στη Σαχάρα, τις αρχαίες πόλεις, την οδήγηση στην έρημο, τη θέα από ψηλά, τις βουτιές στη Γούρνα και τα απίστευτα τοπία που κόβουν την ανάσα. Το επόμενο επεισόδιο Happy Traveler στη Μαυριτανία είναι επικό. Ξέρουμε ότι αγαπάτε ταξίδια όσο εμείς. Ξέρουμε ότι ενδιαφέρεστε να δείτε νέους προορισμούς. Γι' αυτό το λόγο ήρθαμε στη Μαυριτανία, για να σας δείξουμε κάτι διαφορετικό. Μια χώρα όχι τόσο τουριστική, αλλά μια χώρα που αν σήμερα δεν σας κέρδισε, είμαι σίγουρος ότι στο επόμενο επεισόδιο θα σας ενθουσιάσει.
Μέχρι την επόμενη φορά να είστε καλά, φιλιά πολλά και να θυμάσαι ότι η πιο σημαντική αποσκευή σε κάθε ταξίδι είναι η καλή μας διάθεση. Γεια!